που συνδέομαι κατευθείαν με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Αλέξανδρε μας, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς που σας βρίσκω έστω με αυτή την απόσταση. Και τα θέματα εδώ για τον κινηματογράφο, τώρα που είναι οι ανάθρωποι να ανοίξουν οι κινηματογράφοι σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο για πολύ μεγάλους φορείς. Καλή ώρα όπως τις χρυσές σφαίρες. Μα τι γίνεται με τις χρυσές σφαίρες, για πες, γιατί διαβάσαμε και αυτά για τον Tom Cruise τώρα που έγιναν. Για πες τα μας λίγο. Θυμάσαι πριν περίπου 4-5 μήνες που είχαμε αποκλειστικά τη Σάστη Φλά, την δημοσιογράφο η οποία μας μίλησε για τον ελιτισμό. Αποκλειστικά σου τα θυμάμαι όλα, Αλέξανδρε Ρωμανέ Ρικάρδο. Ναι, η Σάστη Φλά λοιπόν έκανε την έναρξη να σταθεί απέναντι σε έναν πάρα πολύ μεγάλο θεσμό, ο οποίος είχε ένα ξεκάθαρο ελιτισμό, είτε απέναντι στα μέλη της ιδίας της οργάνωσης, είτε ακόμα και στους ανθρώπους οποίους βραβεύουν. Πλέον λοιπόν ο Tom Cruise, μετά από ό,τι έγινε στην τελευταία διοργάνωση, αποφάσισε να απαντήσει με έναν πάρα πολύ ηχηρό τρόπο, επιστρέφοντας τις χρυσές του σφαίρες. Τρεις χρυσές σφαίρες λοιπόν που είχε λάβει, τις επέστρεψε πίσω, θέλοντας να δηλώσει το ότι η όλη στάση αυτού του φορέα είναι πραγματικά προσβλητική απέναντι στον χώρο του κινηματογράφου. Ζούμε εποχές που το Me Too επανέρχεται πάρα πολύ δυναμικά. Ζούμε εποχές όπου το κομμάτι της ισότητας χρειάζεται να ακουστεί. Και είμαστε φυσικά σε μια εποχή που υπάρχουν πολλαπλές κρίσεις. Όλα αυτά λίγο καιρό μετά από το βίντεο το οποίο διέρευσε με τον Tom Cruise να επιτίθεται απέναντι σε έναν από τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της καινούργιας επικίνδυνης αποστολής, αναφορικά με τη μη χρήση μάσκας. Τα πράγματα λοιπόν μπορεί να έχουν μία ερμηνεία η οποία να έχει να κάνει με το πώς ο Tom Cruise ξαναδομεί την εικόνα του απέναντι στο κοινό, και από την άλλη φυσικά να είναι το ξεκάθαρο το ότι θέλει να τοποθετηθεί απέναντι σε ένα φορέα και θεσμό ο οποίος έχει πάρει πάρα πολύ ψηλά τον αμανέ. Η Σκάρλετ Γιόχανσον επίσης κάτι... Και ο Μαρκ Ράφαλο. Α, ναι, δεν το είδα. Μαζί. Αλέξανδρε, είναι... και οι δύο τοποθετήθηκαν επίσης και έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την τοποθέτησή τους. Δεν είναι μόνο αυτή. Και γενικά αυτή την ώρα που τσεκάρω λίγο τα τελευταία tweets, βλέπω το ότι όλος ο χώρος έχει αρχίσει και αντιδρά σε αυτή την κατάσταση. Το NBC, το κανάλι το οποίο ήταν να προβάλλει τις χρυσές σφαίρες, αποσύρεται από την προβολή τους. Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Το μοναδικό σίγουρο είναι το ότι οι βραβεύσεις του χρόνου πιθανολογούμε το ότι δεν θα είναι ίδιες και με τις φετινές, ακόμα και χωρίς όρους lockdown. Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Τις χρυσές σφαίρες, χοντρικά θα το πω, ποιος τις δίνει, δηλαδή η επιτροπή αυτή που δίνει αυτά τα βραβεία, τι Ακαδημία είναι? Κριτικών Κινηματογράφου του ξένου τύπου, μέδρα το Los Angeles, που αυτό που λέγαμε και στην συνέντευξη με τη Σάστη Φλά είναι το ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν δέχονται νέα μέλη. Υπάρχει ένας ελιτισμός και ένας ρατσισμός στο πώς λειτουργούν. Είναι ουσιαστικά μία ομάδα, αυτό μας είχε περιγράψει η Σάστη Φλά, που τους ενδιαφέρει να έχουν το προνόμιο του να ανήκουν σε αυτή την ένωση, με σκοπό και μόνο το προσωπικό τους κέρδος. Μάλιστα. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί ουσιαστικά ένας τόσο δυνατός θεσμός, φαντάσου ότι έχει τη δυνατότητα κάποιων αποκλειστικών, έχει τη δυνατότητα κάποιων ανταλλακτικών υπηρεσιών, έχει την ισχύ και τη δύναμη σε μια χώρα που ο κινηματογράφος, αν μη τι άλλο, μέχρι πριν λίγο διάστημα κινούσε τα νήματα. Μάλιστα. Αλέξανδρε, έχεις να μας οδηγήσεις κάπου? Έχω να σας οδηγήσω σε ένα βίντεο απλά για να θυμηθούμε ακριβώς αυτές τις κουβέντες και αυτά τα λόγια τα οποία είχαμε συζητήσει και είχαμε παρουσιάσει αποκλειστικά στο Φλερτ. Με αυτή λοιπόν την ευκαιρία, ας δούμε το πόσο καλό είναι να είσαι προφήτης στον ίδιο τον τόπο. Think when you see someone in America, the fight might go on for a while, and I'm prepared that this could happen, you know, that this could go on for a few years. But I also think that it's in everyone's interest if this doesn't go on for years, because it's not good for Hollywood foreign press, because there are a lot of people that have, you know, not always really positive things to say about them, and things will come out in the press, and that's not good for anyone. I feel very fortunate that I'm able to take this fight on for so many other journalists, because a lot of people haven't been
They've been scared to speak out because they've been intimidated for so long by this group of people. So I feel very proud and honored to be able to represent this group of journalists. 2018, it was the first time I applied to be a member of this group. And, you know, I thought I have achievements as a journalist. I worked in the field for so long and I've been working in entertainment for so long. But I was rejected. And the reason why I was rejected was because some members saw me as a competitor and they did not want that. So I applied again in 2019 and the same thing happened. And the ways that these things happened, I really reacted to because it was very unethical. And I realized later on that a lot of other applicants have gone through the same thing as me. So this year, when I applied, I decided to have an attorney to represent me so that everything would go smooth. And that ended up in a lawsuit. I think when you sue someone in America... Αρκεί ένας άνθρωπος με θάρρος και μετά ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαι σε επικοινωνία της Κελίας την Πέμπτη που είναι η μέρα σου. Θα τα ξαναπούμε λεπτομερώς. Σε φιλούμε γλυκά, σ' αγαπούμε. Μια ανάσα δρόμος κι εγώ. Φιλιά. Λάμπρο.